Η τουρκική δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες του Γκάρο Παϊλάν. Ο βουλευτής του Φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέδιο δολοφονίας αντιφρονούντων πολιτών σε χώρες της Ευρώπης. Ο Γκάρο Παϊλάν μίλησε στο Euronews. Αυτό το δίκτυο με έδρα την Τουρκία χρησιμοποιεί επαγγελματίες δολοφόνους με στόχο να εξοντώσει Τούρκους σε Γερμανία, Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχω επαληθεύσει τις πληροφορίες. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσαν ότι οι πληροφορίες έχουν βάση. Η εισαγγελία της Άγκυρας έχει καλέσει τον Γκάρο Παϊλάν να καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει. Έχω μιλήσει με τους αρμόδιους υπουργούς και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Με ευχαρίστησαν και μου είπαν ότι θα ασχοληθούν με το θέμα, θα το διερευνήσουν. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πολιτικό κλίμα στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα βαρύ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει πολιτικά προβλήματα με αστυνομικά μέσα. Ο Γκάρο Παϊλάν δεν έχει αποκαλύψει αν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από το σχέδιο δολοφονίας Τούρκων πολιτών στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε οποιοδήποτε σχόλιο.